Coach, Παρασκευή, καθιερωμένη συνέντευξη για το Report 24. Θα ήθελα ένα σχόλιο πρώτα απ' όλα για την εμφάνιση της Χαλκίδας και μετά ένα σχόλιο για το παιχνίδι της Κυριακής στα Ψαχνά. Σίγουρα, όλη η εβδομάδα μετά την ήττα από το παιχνίδι της Χαλκίδας με το βαρύ 4-0 δεν ήταν η καλύτερη που έχουμε διανύσει. Παρ' όλα αυτά, προσπαθήσαμε μέσα από τα λάθη τα οποία είδαμε και επισημάναμε με τους ποδοσφαιριστές στο παιχνίδι της Χαλκίδας να τα βελτιώσουμε, να βρούμε τα στοιχεία αυτά τα οποία ήταν οδηγός όσον αφορά τις 5 πρώτες αγωνιστικές και μας είχαν στην πρώτη θέση βαθμολογίας. Ήταν ένα άσχημο αποτέλεσμα, το οποίο αυτή τη στιγμή το μόνο το οποίο κοιτάμε είναι να μπορέσουμε να χτίσουμε πάνω σε αυτή την ήττα και μέσα από τα όσα προβλήματα είδαμε και μας δημιούργησε η ομάδα της Χαλκίδας να γίνουμε καλύτεροι, ώστε το επόμενο παιχνίδι με τα Ψαχνά να είμαστε πιο έτοιμοι, πιο ανταγωνιστικοί, πιο δυνατοί, με περισσότερο πάθος, στοιχεία τα οποία δεν τα είχαμε στο προηγούμενο μάτς. Υπάρχει εμπιστοσύνη στην ομάδα. Την πέμπτη αγωνιστική που ήμασταν στην πρώτη θέση δεν έχει τελειώσει τίποτα όσον αφορά στο θέμα της πορείας της ομάδας, όπως και στην έκτη αγωνιστική που ήρθε η βαριά ήττα δεν έχει τελειώσει τίποτα όσον αφορά το πού θα φτάσει αυτή η ομάδα. Έχουμε κάποια προβλήματα τραυματισμών, όπως με τον Μπόζνταρ τον Ντάντιτς, ο οποίος σιγά σιγά μπαίνει με την μπάλα και θεωρώ ότι στο επόμενο παιχνίδι με τη Βάρδα θα είναι έτοιμος. Και ο Σάκης ο τέλος, ο οποίος μετά το παιχνίδι της Χαλκίδας είχε ένα πρόβλημα από το γόνατο, το οποίο έχει ξεπεραστεί, θα μπει σήμερα κανονικά στο πρόγραμμα. Και αναλόγως συνθήκες και στην κατάσταση βρίσκεται, θα δούμε αν θα μπορέσουμε να υπολογίσουμε και σε αυτό. Τα υπόλοιπα θα τα αφήσουμε για την Κυριακή, ώστε να είμαστε έτοιμοι, δυνατοί, για να μπορέσουμε να πάρουμε το αποτέλεσμα το οποίο το θέλουμε και είναι 3 πόντοι και τίποτα άλλο. Coach, ο συνάδελφος προπονητής του Ηρακλή Ψαχνών, κ. Βουσιάδης, σε τηλεφωνική μας επικοινωνία χθες, δήλωσε ότι η Σπάρτη είναι ένα πληγωμένο θηρίο. Σίγουρα νιώθουμε κάπως έτσι. Θεωρώ ότι ήμασταν, το πω κάπως διαφορετικά εγώ, σαν τον μποξέρ, ο οποίος έχει δικαίωμα 9 δευτερόλεπτα να μείνει κάτω. Πρέπει να βρούμε τη δύναμη, να σηκωθούμε και να παλέψουμε το επόμενο παιχνίδι, ώστε να είμαστε νικητές. Ο Γενικός Αρχηγός ο Θήμιος Σταυρόπουλος, αρχηγέ. Την προηγούμενη εβδομάδα η ομάδα της Σπάρτης ταξίδευε σε Χαλκίδα 3,5 ώρες περίπου, χωρίς διανυκτέρευση αυθημερών. Yeah. Αυτήν την εβδομάδα τι έχει προγραμματιστεί να γίνει, που πάμε πάλι στην Εύβοια. Επειδή πήγαμε αυτό το ταξίδι και ήταν πολύ κουραστικό για τους παίκτες και για την ομάδα όλη, αποφασίσαμε να πάμε από Σαββάτο. Mm-hmm. Θα φύγουμε Σαββάτο το απόγευμα, θα φτάσουμε στη Χαλκίδα, θα μείνουμε εκεί, σε ξενοδοχείο και θα είναι όλα καλά. Mm-hmm. Πιστεύεις, αρχηγέ, ότι έτσι πρέπει να κινείται από εδώ και πέρα η ομάδα? Η ομάδα πρέπει να κινείται έτσι. Όταν μια ομάδα έχει στόχους και θέλουμε να λέγεται ομάδα, πρέπει να έχουμε πάντα αυτά τα πράγματα. Να πηγαίνουμε από Σαββάτο, να είναι ξεκούραστοι οι παίκτες, όλα τα πάντα. Ωραία. Κάνουμε και ένα κάθεμα στον κόσμο, όσοι μπορούν να έρθουν. Όσοι μπορεί να έρθουν και θα έρθουν. Πιστεύω ότι θα έρθουν. Στη Χαλκίδα δεν ήρθαν γιατί ήταν τιμωρημένοι. Mm-hmm. Τώρα θα έρθει ο κόσμος. Πολύ. Ωραία, αρχηγέ, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Να σε φτάνω στην τέρμα.